Χαιρετίζουμε όλους τους συμπολίτες μας. Είμαι η Κατσούδα Ευσταθία, υποψήφια βουλευτής του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Δίπλα μου ο Βασίλης Δρόσος, επίσης υποψήφιος στο νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Βρισκόμαστε στο γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης Αμφιλοχίας, ένα από τα 400 γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θέλουμε να σας μεταφέρουμε το μήνυμα ότι ο πολιτικός φορέας μπαίνει στην διαδικασία των εθνικών εκλογών για πρώτη φορά. Είναι ο μοναδικός πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων, με καταστατικό, ιδρυτική διακήρυξη και προγραμματικές δηλώσεις κατατεθειμένες στον Άριο Πάγο, με αριθμό πρωτοκόλλου 6199 από 4 Σεπτεμβρίου 2015. Άρα δεσμευτικές, κάτι που δεν έχει κάνει κανένα κόμμα μέχρι στιγμής. Ο λόγος που αποφάσισα να συμμετάσχω σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι ότι έχω κουραστεί, έχω εκνευριστεί και έχω θυμώσει με την κατάσταση που βιώνουμε στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Με τα ψέματα, την εκμετάλλευση και τον εξευτελισμό των Ελλήνων, αλλά κυρίως με το κομμάτιασμα και το ξεπούλημα της πατρίδας μας. Δυστυχώς, η αλήθεια είναι ότι φέρω ευθύνη, διότι με την αποχή μου τα τελευταία χρόνια, όπως πολλοί συμπολίτες μας, έχω συμβάλει και έχω επιτρέψει να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα πλέον θεωρώ υποχρέωση όλων των πολιτών να συμμετέχουν στο εκλέγην και εκλέγεστε, ανεξαρτήτου επαγγέλματος, κοινωνικής θέσης και οικονομικής κατάστασης. Αγρότησα στο επάγγελμα, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους μειονέκτημα. Θα τους προτρέψω όμως να μας αναλύσουν και να μας εξηγήσουν την άθλια κατάσταση στην οποία μας έχουν φέρει οι πτυχιούχοι πολιτικοί μας. Είναι η ώρα λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Να αποφασίζουμε εμείς για εμάς, να χαράξουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Οι πολιτικοί που μέχρι τώρα έχουν κατά διαστήματα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, το μόνο που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθούν να κρατήσουν την καρέκλα τους και να αποφύγουν τη δικαιοσύνη, γιατί με την Ελλήνων Συνέλευσης δεν υπάρχει ασυλία. Όλοι και όλα θα περάσουν από επιτροπές έρευνας και ελέγχου και όλοι θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Είναι δέσμευση, είναι μέσα στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Τις τελευταίες μέρες γυρίζουμε τον νομό Αιτωλού Ακαρνανίας και προσπαθούμε να μιλήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας μπορούμε. Αυτό που προσωπικά εισπράττω είναι ότι έχεις αφαιθεί. Σε κατηγορούν ότι είσαι ανάξιος, τεμπέλης και υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή. Και δυστυχώς δεν θυμώνεις. Σου έχουν πάρει περιουσία, εργασία, αξιοπρέπεια και δεν θυμώνεις. Σε ενημερώνουν ότι θα σου πάρουν και ό,τι άλλο έχει μείνει και σκέφτεσαι το κεφάλι, ανίκανος να αντιδράσεις. Είσαι ακριβώς εκεί που θέλουν να είσαι. Άβουλος, υπάκουος και ένοχος. Σε ενημερώνω ότι έχεις επιλογή, ότι δεν είσαι μόνος, ότι πρέπει απλά να σηκωθείς και να αντιδράσεις. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ, σε έχει ενημερώσει πολλές φορές, έχεις δει τις αποδείξεις, έχεις επιλογή λοιπόν, είναι στο χέρι σου, να αποφασίσεις εσύ για το μέλλον σου, αυτή τη φορά να κάνεις το σωστό και το δίκαιο για όλους τους Έλληνες. Βάλε αυτή τη φορά Έλληνες στη Βουλή. Μην απέχεις. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι μονόδρομος. Συνέλληνες συμπολίτες, είμαι ο Βασίλης ο Δρόσος, γέννημα θρέμα αυτού του τόπου και έρχομαι σήμερα να επικοινωνήσω μαζί σου για να σου ζητήσω αυτό που οι άλλοι, οι κομματικοί, δεν σου έχουν ζητήσει. Να μην απέχεις. Να μπεις στην εκλογική διαδικασία για να διεκδικήσεις ό,τι σου έχουν στερήσει τα κόμματα μέχρι στιγμής. Είναι μεγάλη η τιμή μου να είμαι στο ψηφοδέλτιο του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης
και να εκπροσωπώ το έθνος των Ελλήνων ως υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Είναι επίσης μεγάλη μου τιμή να διεκδικώ την ψήφο σου για μια έδρα στο Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να ακουστεί η δική σου η φωνή μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Συνέλληνα, η κατάσταση που τελευταία βιώνουμε είναι απερίγραπτη. Το άδικο έχει γίνει η καθημερινή μας τροφή. Η χώρα μας ξεπουλείται συστηματικά από όλα τα κόμματα. Όσοι μέχρι στιγμής πέρασαν και σε κυβέρνησαν, δεν έχουν κάνει τίποτε άλλο παρά να σε ξεπουλήσουν, να σε κοροϊδέψουν, να σε αφεμάξουν και να σε φέρουν σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεσαι σήμερα. Είναι όλοι ένοχοι εσχάτης προδοσίας, γιατί τα κόμματα σε κομμάτιασαν, σε αποκίνησαν, σου πήραν ό,τι είχες και δεν είχες. Και όπως λέει και κάποιος από αυτούς που σήμερα σου ζητούν την ψήφο σου, θα αναλάβει προσωπικά να ξεπουλήσει ό,τι ακόμη δεν έχει ξεπουληθεί. Έχει γεμίσει η πατρίδα σου αλλογενείς που εισέρχονται παράνομα. Τα παιδιά μας φεύγουν. 60.000 και πλέον συνέλληνές μας οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία. Γιατί, συνέλληνα? Γιατί έχεις αποτρέψει το ενδιαφέρον σου από την πολιτική σκηνή. Δικαιολογημένα έχεις απογοητευτεί από τα κόμματα. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο τα κόμματα. Έχεις τον δικό σου πολιτικό φορέα. Έχεις την Ελλήνων Συνέλευση, τον πολιτικό φορέα του έθνους των Ελλήνων, που δεν σε κομματιάζει, δεν σε διχάζει. Σε καλεί να ενωθείς σε μια μεγάλη προσπάθεια που θα φέρει την παλιγενεσία. Οι προγραμματικές μας δηλώσεις είναι κατατεθειμένες, όπως είπε και η συνελληνίδα και συναγωνίστρια η Έφη Κατσούδα. Είναι κατατεθειμένες στον Άριο Πάγο. Μπορείς να τις βρεις πανεύκολα, να τις διαβάσεις. Είναι δεσμευτικές για μας, δεσμευτικές και για σένα. 49.000 μελέτες είναι έτοιμες και 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ έχουν δεσμευτεί από τα Παγκόσμια Ταμεία για έργα σε όλους τους δήμους της χώρας. Αυτό θα επιφέρει την πραγματική ανάπτυξη και όχι αυτή που σου λένε τα κόμματα. Αρκεί η Ελλήνων Συνέλευση να αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας. Αμέσως θα εκταμιευτούν τα 600 δις δολάρια τα οποία έχει καταθέσει σε όλους τους Έλληνες, στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, ο πρόεδρος μας ο Αρτέμης Σόρας, και θα πιστωθεί κάθε ελληνικό αφημί που είναι εγγεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους με 20.000 ευρώ για να ακουφιστεί ο Έλληνας στις πρώτες ημέρες, και αυτό θα γίνει την πρώτη εβδομάδα που θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Τώρα ο λόγος πέφτει σε σένα. Εμείς είμαστε εδώ, σου ζητάμε την ψήφο σου, σου ζητούμε την συμμετοχή σου, γιατί η δύναμή μας είναι η ένωσή μας. Αυτοί που μας χώρισαν ήξεραν πολύ καλά τι κάνουν και εφάρμοσαν το διέρη και βασίλευε. Εμείς είμαστε εδώ για να ξαναενωθούμε, να οδηγηθούμε σε μια παλιγενεσία. Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη βούληση, έχουμε τα μέσα. Αρκεί να πεις, συνέλληνά μου, το ναι. Στις 7 Ιουλίου, πρόσεξε τι θα κάνεις. Δώσε την ψήφο σου σε αυτούς που είναι αδέρφια σου, που είναι Έλληνες, γιατί κανείς εκεί πάνω δεν είναι Έλληνες. Μας το είπε και εκείνος, ο Πρωθυπουργέων, ο Τζέφρι Τσάντ Μινέικο Παπαντρέου, μέσα στη Βουλή, όταν μας είπε ότι κανείς μέσα στη Βουλή δεν έχει ελληνικό αίμα. Μην ξαναεπιτρέψεις η πατρίδα σου
να σέρνετε αλωμένη εμάζουσα σε όλες τις αυλές του κόσμου. Μην επιτρέψεις σε αυτούς να την ξεπουλήσουν και σε σένα να σε αφανίσουν, γιατί αυτό είναι το σχέδιο, να γενοκτονηθείς. Σε καλό λοιπόν στις εκλογές που έρχονται να ψηφίσεις Ελλήνων Συνέλευσης, να συμμετέχεις ενεργά. Είναι στο χέρι μας. Θα τα πετύχουμε όλα. Γιατί? Γιατί είμαστε Έλληνες και τα δύσκολα δεν μας φοβίζουν. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους σας. Δύναμη φως. Ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον Κωνσταντίνο Παπά και την εφημερίδα Μαΐστρος για την ευκαιρία που μας δίνει κάθε φορά να εκφραζόμαστε, να τοποθετούμαστε και να επικοινωνούμε μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δύναμη φως. Ευχαριστούμε.